λέμε να σταθούμε λίγο και στους φτωχούς συγγενείς αυτού του προϋπολογισμού, όπως η παιδεία, ας πούμε. Θα μου πείτε χρόνια τώρα κι αυτοί, όπως και η υγεία, φτωχοί συγγενείς είναι με όλες τις κυβερνήσεις. Ίσως και γι' αυτό και ο φετινός της Νέας Δημοκρατίας για την παιδεία μοιάζει σχεδόν με αντιγραφή του περσινού του ΣΥΡΙΖΑ. Υποχρηματοδότηση δηλαδή και Άγιος ο Θεός. Δεν περιμέναμε βέβαια και τίποτα το διαφορετικό. Οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν το Ευαγγέλιο και της Νέας Δημοκρατίας. Και ειδού τα αποτελέσματα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μειώνεται κατά 50 εκατομμύρια ευρώ το τμήμα εκείνο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στις υποδομές της εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκτός από τις τραγικές ελλείψεις και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών κτηρίων που θα συνεχίσουν, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόγραμμα ανέγερσης νηπιαγωγείων τόσο αναγκαίων για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής που ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε μεν, χωρίς όμως ούτε και εκείνος ποτέ να μεριμνήσει έμπρακτα ούτε για υποδομές ούτε για προσωπικό. Και είναι γνωστές, πασίγνωστες, οι τρομερές ελλείψεις σε νηπιαγωγεία, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Συνεχίζεται επίσης ο εμπεγμός των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. 40.000 θα φτάσουν φέτος, με τη μονιμοποίησή τους και τους διορισμούς που όλο εξαγγέλλονται και ποτέ δεν γίνονται. Δεν έχουμε εδώ μόνο τη διαιώνιση της αδιοριστίας, αλλά και την επέκταση και τη μονιμοποίηση της ελαστικής εργασίας με ημερομηνία απόλυσης. Όσο για τους 4.500 διορισμούς, τους μόνιμους στην ειδική αγωγή, όταν και εφόσον γίνουν, δεν θα είναι απλώς μια σταγόνα στην έρημο των ελλείψεων, αλλά και κάτι ακόμα. Θα είναι η κατοχύρωση ενός επέσχυντου θεσμικού πλαισίου του νόμου 4589 του ΣΥΡΙΖΑ, νόμος ο οποίος στην ουσία αχρηστεύει το πτυχίο ως μόνο προσόν διορισμού και εγγενιάζει ένα τεράστιο εμπόριο αγοράς προσόντων πέραν του πτυχίου. Η συνεχιζόμενη κρατική υποχρηματοδότηση είναι που οδηγεί σε ασφυξία και τα σχολεία όλης της χώρας. Για να μην μιλήσουμε και για τα σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης και για την απαραίτητη αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, υποτυπώδης ή και ανύπαρκτη για τα μισά σχολεία, μιας και χτίστηκαν χωρίς κανονισμό αντισεισμικό. Ο καλοκαιρινός σεισμός της Αθήνας και τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε στα ευτυχώς τότε κλειστά σχολεία ήταν το καμπανάκι. Μόνο που και η σημερινή κυβέρνηση κάνει ότι δεν τα ακούει. Τα ίδια και στα πανεπιστήμια. Και εδώ η υποχρηματοδότηση τα σπρώχνει στην επιχειρηματική λειτουργία ως ανώνυμες εταιρείες, στην επιβολή διδάκτρων σε όλα σχεδόν τα μεταπτυχιακά και δειλά-δειλά και στα προπτυχιακά, στη λεγόμενη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους σε συνεργασία και όφελος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων που τα περιτριγυρίζουν παραγγέλλοντας αυτά και τις σχετικές βέβαια έρευνες για τις business τους και βέβαια στην απαξίωση της φοιτητικής μέρημνας που δεν φτάνει να καλύψει ούτε το 10% των αναγκών των φοιτητών. Αλήθεια, ποιος αναπληρώνει αυτήν την κρατική υποχρηματοδότηση? Ποιος πληρώνει όλες αυτές τις ελλείψεις? Μα φυσικά οι λαϊκές οικογένειες, όταν και όσο έχουν. Πότε για τους παιδικούς σταθμούς, πότε για να μην κρυώνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, πότε για να συντηρηθεί το σχολείο και μια ζωή να ξεπαραδιάζονται στην αρχή και όταν είναι μικρά τα παιδιά για ένα σωρό καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που όφιλε να παρέχει το δημόσιο σχολείο και μετά για ενίκεια και για τόσα και τόσα έξοδα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, μιας και φοιτητική μέρημνα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Εδώ όμως, κύριοι υπουργοί και κύριοι βουλευτές, λέμε να σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για τις ελλείψεις, τις υλικοτεχνικές ελλείψεις. Λέμε να ανοίξουμε επιτέλους τη συζήτηση και για το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου και της εκπαίδευσης. Είναι άραγε τυχαία αυτή η συνεχής υποβάθμιση των υλικοτεχνικών όρων με τους οποίους λειτουργεί εκπαίδευση από τον νηπιαγωγείο στο πανεπιστήμιο?
μόνη αιτία της άραγε είναι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Όχι. Είναι και κάτι ακόμα. Αυτή η υλικοτεχνική υποβάθμιση της εκπαίδευσης είναι νύχι κρέας με την υποβάθμιση του περιεχομένου της. Δείτε, όταν αντιμετωπίζεις την προσχολική αγωγή όχι ως πρωταρχικό δικαίωμα όλων των παιδιών στην πιο κρίσιμη φάση μάλιστα της ζωής τους, αλλά ως μια απλή εναρμόνιση της επαγγελματικής ζωής μιας γυναίκας με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, αυτή είναι η φρασιολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίποτε άλλο πέρα από αυτό, μετρώντας το κόστος της μη εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα μετράνε σε 370 δισεκατομμύρια ευρώ διαφυγόντα κέρδη. Τότε και εξηγείται βεβαίως γιατί και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιαφορούν πλήρως για τους όρους υλοποίησης της προσχολικής αγωγής και δέχονται μικρά παιδιά να στηβάζονται όπως αποθήκες, σε κοντέινερ, σε ακατάλληλες αίθουσες, χωρίς κανένα ενιαίο πρόγραμμα και με προσωπικό αναλώσιμο. Η πολιτική τους φτάνει μέχρι την παιδοφύλαξη και τίποτα άλλο. Η ιστορία τώρα, άμα πάμε στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ιστορία του 20ου αιώνα εξαφανίζεται τελείως από την ύλη της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου. Γιατί να γνωρίζουν οι μαθητές για τις οικονομικές κρίσεις του 20ου αιώνα, για τους δύο παγκόσμιους πολέμους, για τις αιτίες τους, για το φασισμό και αυτούς που τον χρηματοδότησαν? Γιατί να μάθει ο έφηβος για τους αγώνες των λαών, για το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο, τη Σοβιετική Ένωση, που έδωσε εκατομμύρια νεκρούς στη μάχη ενάντια στο φασισμό? Γιατί να μάθουν για τις μεγάλες επαναστάσεις που άνοιξαν το δρόμο για τις κοινωνικές κατακτήσεις σε όλο τον κόσμο? Γιατί να διαβάζει νεολαία για γεγονότα που δείχνουν ότι ο κόσμος αλλάζει, μπορεί να αλλάξει από την οργανωμένη πάλη των εργαζομένων? Τέτοια μαθήματα, ως γνωστόν, κάνουν κακό στη νέα γενιά που πρέπει να μάθει να δουλεύει αγόγγιστα και χωρίς δικαιώματα. Γιατί να γνωρίζουν για το Auschwitz σήμερα οι μαθητές μας, για το Δίστομο και τα Καλάβρητα, για το ΕΑΜ και τον Ελλάς, για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Κεσαριανής? Άλλωστε, στα σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνάζουν ηγέτες κρατών που από τη μια τιμούν τους συνεργάτες των Ναζί και από την άλλη έχουν κηρύξει παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα. Μήπως πρέπει να μάθουν για τη Χειροσίμα, για τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλο τον πλανήτη? Όχι βέβαια, γιατί θα προσβάλλουμε τη μνήμη του Τρούμαν, το άγαλμα του οποίου φυλάνε με βάρδιες η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί θα κακοκαρδίσουμε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, γιατί θα κακοκαρδίσουμε, βλέπετε, το ΝΑΤΟ που σήμερα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση πυροδοτούν νέους πολέμους και προσφυγιά? Κάτι όμως κινείται. Χιλιάδες μαθητές κινητοποιούνται, σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ οργανώνονται και διεκδικούν όσα δικαιούνται και σέρνονται και στην αστυνομία από πάνω, όπως προχτές στη Θεσσαλονίκη τα φοιτητικά αμφιθέατρα ξαναζωντανεύουν. Όλοι αυτοί μαζί με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα την ερχόμενη Τετάρτη είναι που θα πούν το μεγάλο όχι στον προϋπολογισμό, βάζοντας ένα ακόμα λιθαράκι στο μεγάλο δρόμο της ανατροπής. Ευχαριστώ.